Ναι. Εννοείται, έχουν φύγει. Μα γι' αυτό είναι έξω. Ωραία. Πάμε να δούμε τι μας είπανε. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γεια σας. Το γεγονός ότι σας βρίσκουμε μαζί, πάει να πει κατευθείαν παίρνω σε ερωτήσεις, το γεγονός ότι σας βρίσκουμε μαζί, πάει να πει ότι είστε ζευγάρι ακόμα ή είστε δύο καλοί φίλοι. Διπλωματικά πάντα. Όχι, δεν είμαστε ζευγάρι, αλλά βγήκαμε να μιλήσουμε έτσι να δούμε. Να μου ζητήσει συγγνώμη για όλη αυτή την ψυχή. Καλά, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Βγήκαμε να μου ζητήσει συγγνώμη. Με παρακάλεσε να βγούμε για καφέ. Πολλοί είπανε ότι δεν ήσταν πραγματικό ζευγάρι σε παιχνίδια, αλλά έγινε, ξέρετε, για να τράβηξετε κάποια πλάνα πάνω σας περισσότερα. Άμα θέλαμε να παίξουμε θέατρο, νομίζω θα το κρατάγαμε μέχρι το τέλος. Γιατί όχι να πάμε και τελικό. Δεν θα υπήρχαν όλες αυτές τις συγκρούσεις μεταξύ μας. Αν κάτι ήταν να στηθεί, θα πήγαινε καλά. Δεν θα πήγαινε έτσι όπως πήγε. Με το που βγαίνεις από το παιχνίδι, κάνεις κάποιες τύπου καταγγελίες. Δηλαδή λες ότι η παραγωγή έστεινε κάποια πράγματα, ότι η ψηφοφορία δεν είναι πολύ αντικειμενική και καλούσε τον κόσμο να μην ξαναψηφίσει. Όχι, αυτό βιντεάκι που είπα είναι ότι, παιδιά, από τη στιγμή που δεν έχω καμία πρόθεση να ξαναμπω, μην μπαίνετε στον κόπο. Βέβαια, αυτό το είχα πει και 4 εβδομάδες πριν. Είχα πει ότι αν είναι να ψηφίσετε, ψηφίστε την άλλη. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ το πράγμα. Έχουν χάσει την ουσία και το νόημα. Είναι και ο λόγος που στο τέλος εγώ δεν την πάλευα άλλο μέσα στο σπίτι και ζήτησα να ψηφιστώ, να ηρεμήσω ψυχολογικά. Νομίζω ότι φέτος δεν είναι τόσο όμορφο όσο πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, έχει και τα καλά του. Δηλαδή, το απολαύσαμε όλο αυτό το ταξίδι. Θα ξαναέμπαινε στο παιχνίδι. Όχι. Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Αν ο κόσμος ψήφιζε για να ξαναμπω, θα το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Για να δω τι είναι καλύτερο για μένα. Γιατί τώρα που βγήκα, η αλήθεια είναι ότι τα σχόλια, τα θετικά έχουν αυξηθεί. Ναι. Βγήκαν να συζητήσουν αν θα τα φτιάξουν ή αν όχι. Πήραν καφέ στο Παγκράτη, εκεί που τους συναντήσαμε λοιπόν. Ναι. Και βγήκαν να συζητήσουν για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση τους. Γιατί μόλις βγήκαν από το παιχνίδι και οι δύο ουσιαστικά ήταν χωρισμένοι. Εμείς είχαμε μείνει ότι είχαν χωρίσει αυτά τα δύο παιδιά. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί. Επίσης, διαψεύδουν, τους λένε ότι είχαν μια fake σχέση. Και επίσης, είδαμε και πολύ ωραία καρφιά για τους συμπαίκτες ότι και καλά. Κάποιοι όντως στείλουν σχέσεις και καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι προκειμένου να προβληθούν και όχι εμείς. Γιατί εδώ που τα λέμε ότι αν πραγματικά θέλουν να στήσουν κάτι, θα το κρατάγαν περισσότερο. Ναι, απλά εμένα αυτό λίγο μου φαίνεται λίγο αστείο. Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ αστείο. Ότι πάνε τώρα έξω να συζητήσουν τι θα γίνει μεταξύ του και αυτά και η κάμερα και όλα. Μου κάνει εντύπωση που έχουμε για πρώτη φορά παίκτη ο οποίο δηλώνει κατηγορηματικά. Ότι δεν θα επέστρεφα. Γιατί όμως. Γιατί συνόθεσε επιστρέφουν όλοι. Να σου πω γιατί. Από τη διάβαση έκανε κάποιες καταγγελίες. Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί αυτό που ήταν να κερδίσει το παιχνίδι και σε χρηματικό όφελος το κέρδισε και την αναγνωρισιμότητά. Είχε βάλει ένα πλαφόν. Μπορεί κάποιοι παιδιά κάποιοι, να σου πω ότι ο αγαπημένος παίκτης. Είχε βάλει πλαφόν για το πόσα χρήματα θέλει να βγάλει από το Power of Love. Κάθε παίκτης ο αγαπημένος παίκτης κερδίζει 2.500. Οπότε προφανώς πήρε τα χρήματα που ήθελε. Εντάξει, πάω τώρα με την Έλληνα για να κάθουμε στο Παγκράτη να συζητήσουμε αν θα τα φτιάξουμε ή αν όχι. Εγώ πάω να αποτοξινωθώ παρακάτω.